Πονοκέφαλο προκαλεί το άνοιγμα των σχολείων με τις απόψεις ανάμεσα στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής να διείστανται. Μερίδα ειδικών θεωρούν πως θα μπορούσαν να επαναλειτουργήσουν μια εβδομάδα αργότερα αντί στις 10 Ιανουαρίου. Με τον αριθμό των κρουσμάτων που έχουμε αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν θα λειτουργήσουν τουλάχιστον τις πρώτες μέρες στα σχολεία σε κανονικούς ρυθμούς και αντιθέτως ίσως δημιουργήσουν και ιδιαίτερο πρόβλημα, το οποίο να μας αναγκάσει αργότερα να βάλουμε περιορισμούς. Αν ανοίξουν τα σχολεία στις 10 του μηνός, τότε θα κλείσουν μέσα σε λίγες μέρες. Έντονες ανησυχίες και επιφυλάξεις εκφράζει και ο εκπαιδευτικός κόσμος, την ώρα που άγνωστο παραμένει για τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, εάν το Υπουργείο Παιδείας με ρύμνησε για τις αντικαταστάσεις εκπαιδευτικών, που είναι σε καραντίνα. Δεν έχει σημασία να θα ανοίξουν τα σχολεία, αλλά το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία. Και γίνεται αντιληπτό, κοινή λογική λέει ότι πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουν τα σχολεία να ανοίξουν και να παραμείνουν ανοιχτά. Να γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Υγείας τι είναι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενδεχομένως να μην μπορέσουν να έρθουν στα σχολεία από τη Δευτέρα, και από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε άμεσες αντικαταστάσεις αυτών των συναδελφών. Η ημέρα των Θεοφανίων τίθεται στο επίκεντρο της αυριανής συνάντησης Υπουργού Υγείας και Επιδημιολόγων, αν και όπως όλα δείχνουν δεν αναμένεται να τεθούν περιορισμοί στον καθαγιασμό των υδάτων στους εξωτερικούς χώρους, εν τούτης αναμένεται να μειωθεί ο μέγιστος αριθμός των παρευρισκομένων εντός της Εκκλησίας. Στην προηγούμενη σύσκεψη κάποια μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, αν θέλετε, άγγιξαν το θέμα των Θεοφανίων και είπαν ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Για την συγκεκριμένη ημέρα και τους ενδεχόμενους περιορισμούς τοποθετήθηκε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας στην κρατική τηλεόραση. Με έχει καλέσει ο Αγίος Κητίου να πάω στη Λάρνακα. Έχω ακούσει όμως ότι η κυβέρνηση σκέφτεται να μην πάμε στη θάλασσα, αλλά το λαό ποιος θα τον εμποδίσει να πάει. Αν πάμε με περίσκεψη, με τις μάσκες και με αποστάσεις, τότε μέσα στον ανοιχτό χώρο και στον αέρα δεν νομίζω να μεταδώσει ο ένας τον άλλο. Αν η κυβέρνηση καταφέρει να εμποδίσει τον κόσμο, εμείς δεν θα πάμε. Η μείωση του μέγιστου αριθμού παρευρισκομένων σε γάμους, βαφτίσεις και χώρους εστίασης επίσης τίθενται στο μικροσκόπιο ειδικών και Υπουργού Υγείας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με συγχρονισμό θα πρέπει να μπει στο στόχαστρο. Φυσικά και οι εκκλησίες λόγω και των Θεοφανίων, όπου ίσως παρατηρηθεί και κόσμος ηρωής. Η μείωση του αριθμού των ατόμων που συναθρίζονται στις οικίες φαίνεται να κερδίζει έδαφος αυτή τη φορά και να μειώνεται στα 10 άτομα. Στα με τις ουσιώδεις υπηρεσίες οι οποίες εξαιρούνται της τηλεργασίας τη χάνει ήδη επεξεργασίας από πλευράς του Υπουργείου Υγείας σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθούν αρκετοί χώροι. Παράλληλα, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού κρουσμάτων που βρίσκεται σε καραντίνα αυτή τη στιγμή, με κίνδυνο να λειτουργούν αρκετές υπηρεσίες και επιχειρήσεις υποστελεχωμένες, θα συζητηθεί το ενδεχόμενο να μειωθεί στις 5 αντί στις 10 ημέρες η περίοδος καραντίνας των θετικών κρουσμάτων. Εάν βεβαιωθούμε ότι επικράτησε παντελώς η όμικρον, τότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, διότι φαίνεται η μεταδοτικότητα του συγκεκριμένου ιού είναι πιο περιορισμένη. Όλα όσα θα κλειδώσουν στην αυριανή συνάντηση θα οδηγηθούν την ερχόμενη Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.